Λοιπόν, Αλφα Ρεπορτάζ, επιστρέψαμε για να σας δώσουμε απαντήσεις κρίσιμες. Ναι. Δηλαδή, από τι ξύλο ήταν φτιαγμένος ο Πινόκιο. Μάλιστα. Σε τι μανιτάρια έμεναν τα στρουμφάκια. Ωραίο. Αν δεν ο Γούντι ο Τρυποκάριδος ήταν ποτή αληθινός δριοκολάπτης. Για την μπλε δριοκολάπτη που να βρεις. Ήταν ερώτημά μου αυτό όταν ήμουν παιδί. Μπλε ήταν. Εμεί το βλέπαμε. Κόκκινο ήταν το λοφείο. Είδες τελικά. Έχω μεγαλώσει τόσο πολύ, σας τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, που έχω ξεχάσει πώς ήταν ο Γούντι ο Τρυποκάριδος. Για πάμε να μας τα εξηγήσει λοιπόν κάποιος. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φωτιάδης, είναι επίκουρος καθηγητής δασοπονίας στα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Καλή σας μέρα. Τι ωραία ιδέα είχατε, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Δεν ήταν ακριβώς μόνο δική μου ιδέα. Συνέβαλαν και οι φοιτητές που ζήτησαν τα θέματα. Οι φοιτητές, ξέρετε, καμιά φορά έρχονται περιπέζοντας και λένε για διάφορα θέματα, σεμιναριακές εργασίες ήταν. Έρχονται και λένε, εγώ θέλω τα στροφάκια ή θέλω το Πινόκιο. Που προφανώς δεν αναμένουν να πάρουν ένα τέτοιο. Τι ακριβώς είναι αυτή η ιδέα, δηλαδή καλούνται μέσω των εργασιών τους να ψάξουν από τι ξύλο ήταν φτιαγμένος ο Πινόκιο, ας πούμε. Ναι, κοιτάξτε, αυτά, οι φοιτητές έρχονται και ζητάνε, ας πούμε, τον Πινόκιο. Τότε έρχεται η ιδέα, ας πούμε, δηλαδή, ωραία, θες τον Πινόκιο, τότε θα τον πάρεις, αλλά θα πρέπει να βρεις από τι ξύλο. Φτιάχτηκε, για ποιο λόγο φτιάχτηκε από το συγκεκριμένο ξύλο, πώς το εμπνεύστηκε ο συγγραφέας του έργου να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο ξύλο και αν τελικά είναι αυτό, δηλαδή δεν έχουμε σαφή απάντηση. Ωραία, προφανώς, πάμε να πάρουμε λοιπόν την περίπτωση του Πινόκιο. Από τι ξύλο λοιπόν ήταν φτιαγμένος ο Πινόκιο, πού καταλήξατε? Κατά πάσα πιθανότητα ήταν από καρυδιά. Γιατί? Το ξύλο της καρυδιάς είναι από τα καλύτερα ξύλα στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ιταλία που γράφτηκε επίσης χρησιμοποιείται πάρα πολύ το ξύλο της καρυδιάς. Και ο αρμόδιος καθηγητής του ΤΕΙ, ειδικό στα ξύλα, γιατί εγώ δεν είμαι στα ξύλα, είμαι πιο πολύ στη βοτανική. Μας ενημέρωσε, μας είπε τις ιδιότητες της καρυδιάς, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και γι' αυτό το λόγο μάλλον ο Τσεπέτο χρησιμοποίησε ξύλο καρυδιάς. Διαβάζω δε εδώ στο σκονάκι μου ότι είναι, λέει, ένα ειδικό είδος καρυδιάς, η οποία φύεται στην Ιταλία. Είναι κοινή καρυδιά που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Συγγνώμη. Είναι όμως, λέει, ένα υλικό τέλος πάντων το οποίο μπορεί να επεξεργαστείς πιο εύκολα με τα εργαλεία, σωστά? Ναι, αυτό ακριβώς. Και κατά πάσα πιθανότητα γι' αυτό επιλέχθηκε και από το Τσεπέτο. Εικασίες κάνουμε τώρα, έτσι. Ναι, βέβαια, αλλά εντάξει. Με βάση. Ωραία. Δεν μου λέτε τι μανιτάρια λοιπόν αποτελούσαν σπίτι στα στρουμφάκια. Λοιπόν, και ήταν δηλητηριώδη. Μερικά ναι, μερικά όχι. Πάντως τα περισσότερα από αυτά, τουλάχιστον στα σπίτια όπως φαίνονται, είναι του γένους αμανίτες που είναι παρεστησιογόνα. Και δηλητηριώδη. Δηλαδή τα στρουμφάκια τρώγανε μανιτάρια. Μένανε σε μανιτάρια. Και τρώγανε μούρα. Δεν θα μου τα αλλάξετε όλα τώρα. Δεν έχω μεγαλώσει τόσο. Μην νομίζετε, και εγώ από αυτά τα θυμάμαι. Συγγνώμη, και στο άλλο παραμύθι όμως, η Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων τα μανιτάρια έχουν κεντρικό ρόλο. Εκεί είναι πολύ πιο ενδιαφέρον, γιατί η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έτρωγε πάλι αυτό το γνωστό, το κόκκινο μανιτάρι με τις άσπρες βούλες, που είναι το αμανίτα μουσκάρι, το οποίο είναι παρεστησιογόνο. Και έτσι δεν είναι πολύ ωραία και με την ιστορία, δηλαδή, ότι η Αλίκη έτρωγε τα μανιτάρια και γι' αυτό μπήκε και σε αυτό τον κόσμο. Και σε αυτή την περιπέτεια. Δεν μου λέτε πού εντοπίζονται τα συγκεκριμένα μανιτάρια. Και εμείς τέτοια τρώμε κάτι χρόνια τώρα τελευταία. Αλλά δεν έχουμε μπει σε μια περιπέτεια. Μια χαρά. Και όλα πολύ καλά πάνε. Υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Α, τα βλέπουμε και εδώ, υπάρχουν και εδώ δηλαδή. Είναι πολύ κοινά μανιτάρια αυτά. Είναι πολύ αυτά κοινά μανιτάρια. Που είναι κόκκινο από πάνω με τις άσπρες τελείες. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Είναι το πιο γνωστό κιόλας. Τώρα, στη διαφωνία μας με τη Ράνια, ναι. Τι μάθαμε για το Γούντι τον Τρυποκάριδο, μέσα από τις εργασίες σας δηλαδή εννοώ. Όχι, ψάχνοντας κιόλας ο φοιτητής ο Χαράλαμπος, βρήκε το εξής. Ο Τρυποκάριδος, ο Γούντι, ξεκίνησε από αληθινή ιστορία. Η γυναίκα του παραγωγού που αργότερα έκανε το Γούντι τον Τρυποκάριδο, πήγε με τον άντρα της στην εξοχή, για διακοπές, ξύλινο σπίτι και όταν έπιασε μια κακοκαιρία με βροχή άρχισε να μπαίνει από παντού νερό γιατί οι δριοκολάπτες στην ουσία είχαν διαλύσει το σπίτι που ήταν ξύλινο. Και σιγά σιγά ήρθε αυτή η ιδέα να φτιάξουν ένα κινούμενο σχέδιο με δριοκολάπτες. Βέβαια, ο Γούντι ο Τρυποκάριδος ο συγκεκριμένος έχει τέτοια χρώματα που δεν συμβαδίζουν με κανένα δριοκολάπτη που υπάρχει.
Τι χρώμα είναι ο Γκούντι? Ο Γκούντι ήταν μπλε. Στην κανονική του ζωή ο Γκούντι. Μισό λεπτάκι, κύριε καθηγητά. Τον Γκούντι. Ήταν μπλε με κόκκινο λωφείο. Ναι, αλλά εμείς στην αρχή τρώγαμε μάλλον αυτά τα μανιτάρια, μην πω κουτόχορτο. Από το άλλο παραμύθι. Ναι, από το άλλο παραμύθι. Γιατί εμείς στην ασπρόμαυρη τηλεόραση τον Γκούντι τον βλέπαμε γκρι. Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά μετά είδαμε και χρώματα μετά τα μανιτάρια. Οπότε ήταν μπλε. Άρα τι βγάζει η έρευνα και τι βγάζει το... Ότι μάλλον ήταν εντελώς μια φαντασίας αποτέλεσμα ο Γκούντι ο Τρυποκάριδος. Το λωφείο ισχύει. Το λωφείο υπάρχουν τρυποκάριδοι, αν θυμάμαι καλά και εγώ σας είπα, δεν είμαι ειδικός. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν τρυποκάριδοι με κόκκινο λωφείο. Αλλά σίγουρα όχι με μπλε χρώμα στο σώμα τους ή στα φτερά τους. Τι βαθμούς πήραν τα παιδιά? Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί τα παιδιά σε αυτό το συγκεκριμένο το μάθημα, σε αυτά τα σεμιναριακά μαθήματα, κάνουν και μια αφίσα, ένα πόστερ, το οποίο μοιράζεται σε διάφορους καθηγητές, όχι μόνο στο τμήμα δασοπονίας στο Καρπενήσι, και στη δασολογία Θεσσαλονίκης και σε άλλα τμήματα δασοπονίας, και παίρνουν ένα βαθμό. Ναι. Και ο καλύτερος βαθμός παίρνει και ένα βραβείο. Ωραία. Νομίζω ότι και τα 4 παιδιά βραβεύτηκαν για την εργασία τους. Παιδιά, βλέπουμε, λέει, βάλει στο κλουβί της Τρουμφίτα. Είδατε, αυτά γίνονται. Και πού είναι τα μανιτάρια να τη σώσουν. Οπότε είχαμε 4 φοιτητές στις πτυχιακές τους εργασίες, βραβεύτηκαν και οι 4. Και δηλαδή η ιδέα ήταν τώρα και των φοιτητών και δική σας. Ναι, σας είπα, ερχόντουσαν οι φοιτητές, έρχονται, λένε θέλω τα στρουφάκια, θέλω τον Πινόκιο. Προφανώς ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να δοθεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχω κάνει και εγώ εργασία για τα στρουφάκια. Ναι, σε άλλο πεδίο, σε αυτό το λεγόμενο gender studies, για το φύλο, αλλά με την έννοια της ταυτότητας. Και τότε αναλύαμε πώς ουσιαστικά σου περνούν στερεότυπα μέσα από τα στρουφάκια για το πώς είναι η κοινωνία. Είναι ένα το κορίτσι, σωστό, η στρουμφίτα μόνο, είναι ξανθιά, είναι λίγο ρεοπαθής, είναι λίγο αυτό και... Ξέρεις, υπάρχουν και όλοι αυτοί ωραίο. Οι χαρακτήρες. Έλα, ήτανε ρε, πολύ, το είχαμε δηλαδή αξιοποιήσει και εμείς σε άλλο πεδίο, τέλος πάντων, επιστημονικό. Και την είχαν όμως όλοι μιστάξει και μη βρέξει. Ναι, μωρέ, αλλά τι ήταν και λίγο η χαζούλα της υπόθεσης, έτσι. Εντάξει. Η γυναίκα δηλαδή στη στρουμφοπαρέα ήταν λίγο κάπως. Πάντως, ειδικά για τα στρουφάκια έχουν γίνει πάρα πολλοί παραλληλισμοί με διάφορα καθεστώτα ή πολιτεύματα ή οτιδήποτε τέτοιο, και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πάντως το ότι τα στρουφάκια μένανε σε μανιτάρια παρεστησιογόνα, εγώ πρώτη φορά το άκουσα. Εντάξει, η έρευνα λοιπόν έχει αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάντα να έχετε τέτοιες ιδέες. Πολύ ωραίο. Να είστε καλά κι εσείς και οι φοιτητές. Και ο καθηγητής. Μόνο άμα, ρε παιδί μου, είσαι λίγο αλέγκρος τώρα, θα πάει το μυαλό σου λίγο πιο μπροστά. Έχεις δίκιο. Και πώς μπορείς να κεντρήσεις το ενδιαφέρον των παιδιών. Και σε εμάς τότε έχει λειτουργήσει πολύ αυτό. Έχει αυτό που είπες, πάρα πολύ ωραίο. Είναι. Τότε βέβαια λυπάμαι που το λέω, αλλά είχαν πει ότι δεν είναι ίσως και το καλύτερο παιδικό για τα παιδιά. Εγώ το έβλεπα φανατικά. Ναι, δεν αισθάνομαι ότι με επηρέασε με κανέναν τρόπο. Μπαίνοντας τότε όμως στην ανάλυση, κατάλαβα τα επιστημονικά επιχείρηματα γιατί υπάρχουν κάποια θέματα. Τέλειο.